ενημερώνουμε το θύμα για τα δικαιώματά του, για τις δομές φιλοξενίας και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Ενώ κάθε εξωματικός υπηρεσίας που χειρίζεται ένα περιστατικό κάνει το λεγόμενο follow-up στα θύματά του. Δηλαδή, παρακολουθεί την υπόθεση από κοντά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάποια υποτροπή του αδικήματος ενδοικογενειακής βίας σε βάρος του ίδιου θύματος. Στο Ηράκλειο, από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα, έχουν χορηγηθεί 105 panic button σε θύματα ενδοικογενειακής βίας. Τα 98 έχουν χορηγηθεί σε γυναίκες θύματα, ενώ τα υπόλοιπα σε άνδρες. 13 εξ αυτών έχουν ενεργοποιηθεί λόγω του κινδύνου που διέτρεξαν τα θύματα που είχαν ζητήσει την εφαρμογή αυτή στο κινητό τους. Να δούμε πώς θα το οργανώσουμε μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης είναι η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων. Και όταν λέμε όλων των εμπλεκόμενων, εννοούμε όλων των ανθρώπων που μπορούν να είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να διαχειριστούν ένα τέτοιο περιστατικό. Είτε αυτό είναι ο γιατρός στο νοσοκομείο, είτε είναι ο δικηγόρος, είτε είναι ένας άνθρωπος, ένας απλός πολίτης, είτε είναι οποιοδήποτε εμπλέκεται με αυτή τη διαδικασία. Και κυρίως να υπάρχουν κέντρα στήριξης και υποστήριξης αυτών των γυναικών, έτσι ώστε να μπορούν να δέχονται την φροντίδα στην πρώτη στιγμή, όταν ακριβώς εμφανίζεται το πρόβλημα. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος ο δικός μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία και με τα Υπουργεία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να έχουμε πιο αποτελεσματικά αυτή τη διαδικασία της αξίματος και της φροντίδας των ανθρώπων αυτών που έχουν υποστεί μια κακοποίηση σε οποιοδήποτε επίπεδο.